One Talk και το γυρνάμε στη λογοτεχνία το πράγμα. Με αρέσει πάντα να πηγαίνει στη λογοτεχνία. Ο Κώστας Κρομίδας είναι εδώ. Είναι και συγγραφέας και ηθοποιός. Ε, ναι, το, τε, το τελευταίο διάστημα πιο πολύ, θα έλεγα, το συγγραφικό κομμάτι είναι που με απασχολεί πολύ. Ε, συνεχίζω να είμαι ηθοποιός βέβαια, εννοείται. Είχα μια... Την καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, στο οποίο μάλιστα την είχα πέρυσι και πρόπερση με τη συμμετοχή μου στην αγγλική σειρά The Darles που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία παγκοσμίω. Συμμετέχουν πολλοί Έλληνες Έλληνε το βέβαια στη σειρά αυτή. Ε, Τα ξέρω καλά έχει... γιατί η Μαρίνα είναι φίλη μου. Α, ah, μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε <laughs> μαζί την τελευταία σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Ε, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά όντω με έχει κερδίσει η γραφή τα τελευταία ουσιαστικά 8 χρόνια, 9 περίπου. Μάλιστα. Γράφω. Οκ. Okay. Ε, υπάρχει πίσω όλα τα βιογραφικά η κοινή ιδιότητα. Μα είμαι, οπότε... μα είμαι, δεν μπορώ να την αρνηθώ. Απλά έχω βάλει το συγγραφέας πρώτος τώρα. Παρόλο στην εφορία είναι συγγραφέα, Εγώ λέω συγγραφέα και ηθοποιός. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πτυχή. Ε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι ε, ποιο είναι πιο προσοδοφόρο από τα δύο επαγγέλματα. Ε, αυτή τη στιγμή ναι. <laughs> βάζεις τώρα ερώτημα δύσκολο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι το επάγγελμα του ηθοποιού μόνο ως χόμπι. Το 80% των ανθρώπων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή ως ηθοποιοί το, το κάνουν περισσότερο ως χόμπι. Δεν μπορούν να ζήσουν από αυτό. Ε, τώρα καταρρύπτουμε ένα μεγάλο μύθο γιατί και τα δύο επαγγέλματα ναι. δεν είναι επαγγέλματα που θα διάλεγε κάποιο στο παιδί του ότι γίνει συγγραφέα ή γιατί θα... θα, έχει να φας. Αλλά νομίζω ότι καταρρύπτεται ότι θα είσαι πιο φτωχό αν είσαι συγγραφέα. 100%. Λοιπόν, αλλά είναι πιο προσοδοφόρο το ε, να είσαι συγγραφέα επιτυχημένο βέβαια. Εντάξει, Εννοείται. υπάρχει και αυτό πάντα. Το εμπορικό κομμάτι είναι τα, τα λέει όλα. Οι αριθμοί, τα μαθηματικά τα λένε όλα. Αλλά επειδή όπω είπε, είσαι επιτυχημένο ηθοποιό και έχει επιτυχίε. Μέχρι και σε ξένε σειρέ έχει συμμετοχή, που δεν είναι λίγο, είναι σπάνιο για του Έλληνε ηθοποιού. Δεν τα κατα... Είναι δύσκολο, τα καταφέρνει, αλλά δεν καταφέρνει να βάλει χρήματα. Ο Ιθοποιό αυτή τη στιγμή, αν δεν είσαι στην πρώτη γραμμή, αν δεν είσαι στου πρωταγωνιστέ, στου ανθρώπου που παίρνουν δηλαδή, τα καλά λεφτά ή στου ανθρώπου που παίρνουν το καλό ποσοστό. Στην πρώτη γραμμή εννοεί στην Ελλάδα ή παγκοσμίω. Δηλαδή, Brad Pitt, Julia Roberts. Τώρα <laughs> το Chondren, α το, το, το λέμε. <laughs> όχι, όχι μιλάω για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα Εντάξει. υπάρχουν Ιθοποίητοι δηλαδή, που βγάζουν καλά χρήματα. Ναι, βέβαια. βέβαια. Okay. Ε, παλιότερα υπήρχαν πολύ περισσότεροι και υπήρξε κι εγώ όχι στην πρώτη βαθμίδα δηλαδή, των οικονομικών απολαμβών, παίρναμε καλά λεφτά Ιθοποι <laughs> Που δουλεύαμε, αυτά τα λεφτά δεν ισχύουν πια, δεν υπάρχουν πια. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο, όπω σου είπα, που δεν φτάνει πια. Δεν, δεν, δεν μπορεί να ζήσει. Αξιοπρεπώ μιλάω να ζήσει. Okay. Είναι ε, επιλογή το να μην κάνει καριέρα πρώτη γραμμή ω ηθοποιό, Όχι, θα ήθελα να είμαι πρωταγωνιστή. Γιατί πιστεύει ότι δεν έγινε. Προέκυψε, αλλά δεν με πείραξε και πολύ. Γιατί νομίζω ότι δεν ξέρει που φτάνει. Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι τα πράγματα γενικά όπως μου ήρθαν εμένα στη ζωή δεν θα πειράζαν τίποτα. Όλα για κάποιο λόγο έγιναν για να φτάσω εδώ. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω βρει τον προορισμό μου. Δηλαδή mm. αυτό που κάνω, αυτό που γράφω. Ε, ταξιδεύω, έχω επαφή με του αναγνώστε, να πω ένα γιά, γιατί υπάρχει μια ομάδα αναγνωστών που τώρα παρακολουθεί την εκπομπή. Μια νύχτα ακόμη είναι το τελευταίο. Το βιβλίο. τελευταίο. Βιβλίο. Το μια νύχτα ακόμη είναι το οποίο γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm -hmm. ε, Ξέρει πόσο όμορφο είναι καθημερινά να απαντάω σε μηνύματα αναγνωστών, να ταξιδεύω, να νιώθω αυτή την αγάπη, πώ το ποιό. Δεν προλαβαίνει να την νιώσει πολλέ φορέ. Okay. Δεν, δεν την καταλαβαίνει γιατί είναι πιο ουσιώδη η σχέση που αποκτά με έναν αναγνώστη που σε διαβάζει και σε απολαμβάνει. Το δέχομαι, αν και είναι περίεργο να το λέει ένα ηθοποιό. Γιατί ένα ηθοποιό, η αλήθεια είναι ότι θέλει να έχει του προβολεί επάνω του. Είναι δημιουργικό το επάγγελμά είναι κάτι που οι ίδιοι στηρίζονται πάρα πολύ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ηθοποιό για να μου πει δεν είναι δημιουργικό αυτό που κάνω. Δημιουργείται. Ε, ο, ο, Αλλά είναι, είναι, είναι λίγο κόντρα με το συγγραφέα. Γιατί ένα συγγραφέα κάθεται στη μοναξιά του, δεν μπορεί να. Γράφει σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, ενώ χαιρετά. Έχει τύχει περιπτώσει να γράφω και σε δωμάτιο γεμάτο κόσμο. Δεν έχω τέτοια θέματα. Ε, δεν έχει χειροκρότημα όμω ιδανική... στο τέλο τη σελίδα. <laughs> ε, σωστό. Η ιδανική συνθήκη είναι η ησυχία, εννοείται. Yeah. Χρειάζεται ησυχία και συγκέντρωση. Αλλά έχει τύχει περιπτώσει που έχω γράψει πολύ ωραία πράγματα εμπνευσμένο από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Ε, δηλαδή δεν έχω τέτοια θέματα. Ε, Έχ, τα έχω διαχωρίσει πια. Είχα ξεκινήσει με ένα όραμα όταν ξεκίνησα να γίνω ηθοποιό. Είχα ένα όνειρο ότι όλο αυτό εμπεριέχει μια μαγεία. Εμπεριέχει mm -hmm. κάτι πολύ όμορφο το οποίο στην πορεία εδώ δεν ισχύει. Yeah. Έτσι, τα πράγματα γινόντουσαν μηχανικά. Οι δουλειέ που συμμετείχα οι περισσότερε γινόντουσαν για να όταν γίνουν. Όταν λες μηχανικά, επειδή κάθε βράδυ επαναλαμβάνει τα λόγια σου. Όχι μόνο αυτό. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το θέατρο, μιλάω κυρίω για την τηλεόραση. Yeah. Έχει να κάνει με του συνεργάτε, έχει να κάνει με του ανθρώπου που αναγκάζεσαι να συνεπάρξει, το αναγκάζεσαι σε εισαγωγικά. έχει τύχει περιπτώσει να έχω πολύ κακέ συνεργασίε. Mm -hmm. Και μπορεί να φταίγα κι εγώ έτσι. Δεν βγάζω ότι εγώ ήμουν καλό και οι άλλοι ήταν οι κακοί. Αλλά ξέρει είναι ένα χειμώνα σε ένα θέατρο με μια πολύ κακή. σε, σε ένα πολύ κακό κλίμα γενικώ καθημερινά. Αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα όμω. Δεν ισχύει στο Δηλαδή προηγουμένω είχαμε ένα κύριο από, το, από την Αδεδί. Τον είδα, τον γνώρισα. Νομίζω έτσι, ότι θα, θα, θα μα έλεγε το ίδιο πράγμα. Ότι και στο δημόσιο να δουλεύει. Κύριε, εγώ Μπορεί με... να βρεθεί να... σε ένα γραφείο με ανθρώπου που δεν. Το Μπορείς. γραφείο μου εμένα είναι. Τώρα πια είναι ένα βαλιτσάκι με το λάπτοπ μου το οποίο χρειάζομαι κατά διαστήματα και λίγο ρεύμα. Ναι. Αυτό είναι το γραφείο μου. Μπορώ να το στήσω οπουδήποτε. ξέρει πόσο λυτρωτικό και πόσο όμορφο. Νιώθω πολύ ευλογημένο που κατάφερα να το κάνω αυτό. Και επειδή με ρώτησε πριν, σαφέστατα αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι ένα από του συγγραφεί που πάει καλά ε, στην Ελλάδα, ε, μπορώ να ζήσω από αυτό, χωρί βέβαια να πω ότι βγάζω τα. Τρελά λεφτά. Δηλαδή, δείχνει όμω το πράγμα ότι έχει μια νοδική τάση. Είναι ιδιαίτερα εθαρρυντικό, γιατί πιστεύουμε στην Ελλάδα ότι δεν μπορεί να ζήσει από την Ελλάδα. επειδή είναι, είναι μικρή αγορά, λέμε ότι και να γίνει συγγραφέα στην Ελλάδα, πόσο ξέρεις, θα πουλήσει. Ξέρει τι έχει γίνει τελευταία, όπω έγινε και με το κομμάτι των ηθοποιών. Κάποια στιγμή έγινε μια φούσκα και προέκυψαν 170 δραματικέ σχολέ, χιλιάδε ηθοποιοί ή χιλιάδε άνθρωποι που με δύο μήνε ένα σεμινάριο υποκριτική έλεγαν ότι την ηθοποιοί χωρί τίποτα έλεγαν ότι την ηθοποιοί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνεργοι τώρα. Ξαφνικά έχουν προκύψει και πάρα πολλές συγγραφείς. Mm -hmm. Σαφέστατα κάποιοι μπορεί να έχουν ταλέντο και μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Ναι. Μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο και μπορεί να μην γίνουν ποτέ γνωστοί. Και λιγότεροι, κάποιοι με λιγότερο ταλέντο μπορεί να γίνουν πολύ γνωστοί. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να εκδώσει και να έχει επιτυχία. Δεν έχει να κάνει με το ταλέντο μόνο, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Πλέον έχει αλλάξει η εποχή. Υπάρχει... Ο συγγραφέα. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό ο απόμακρο άνθρωπο που είναι σε μια λίμνη, σε ένα τραπεζάκι μπροστά που κάθεται, έχει ένα ποτήρι κρασί, καπνίζει ένα τσιμπούκι με την τραγιάσκα και πατάει δύο λέξει κάθε πέντε μέρε, α πούμε. Ε, και... <laughs> έχει αλλάξει αυτό ο αναγνώστη. Είναι ισχύει γενικότερα. Θυμάμαι, μου έλεγε η Μαλβίνα που εγώ θεωρώ ότι είναι από Μεγάλη δασκάλα τις... γενικά. Μεγάλη τα σκάλα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε στη σύγχρονη λογοτεχνία και δεν ξέρω αν έχει αναγνωριστεί τόσο πολύ, γιατί ο κόσμο μένει περισσότερο στο τηλεοπτικό Όχι. κομμάτι. Εγώ δεν βλέπω βιβλία τη πια. Ε, και αυτό. Εντάξει, αστρογραφούσε για πάρα πολλά χρόνια που για μένα είναι το ίδιο. Αλλά είχε γράψει μελεμένα. Μου έλεγε λοιπόν ότι όταν ακούω ανθρώπου που είναι πάρα πολύ ησυχία κάπου να πάνε να γράψουν. Μου έλεγε κάποιο πρόβλημα <laughs> υπάρχει <laughs> εκεί. <laughs> όταν αυτό. ακούσω ότι ο άλλο γράφει όπω και να είναι τα πράγματα. Σημαίνει ότι το έχει μέσα του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελευταία και το λέω έτσι σε πολλού ανθρώπου και νέου ανθρώπου υπάρχει και αυτή η απάτη τη αυτοέκδοση. Απάτη, τι εννοώ, απάτη τώρα. Ε, με πολλά όνειρα, άνθρωποι έρχονται και εκδίδουν βιβλία τα οποία τα βγάζουν, πληρώνουν ουσιαστικά έτσι. Δηλαδή, ο συγγραφέα πληρώνει για να εκδώσει τα βιβλία του. Αν δεν ενδιαφερθεί κανεί να τα εκδώσει, αν τα, αν τα στείλει σε εκδοτικού από δηλαδή, την δε... άλλη, πρόσφατα είχα μια συζήτηση με μια κοπέλα και μου λέει Το έστειλα σε 15 εκδοτικού, κανένα δεν το δέχτηκε, αποφάσισα να το βγάλω. Και τη λέω δηλαδή, ότι κανένα δεν το δέχτηκε, δεν σου λέει κάτι. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Υπάρχει απάντηση. Και αλλά... η Ρόλινγκ που έχει γράψει είναι η πιο. Ε, επιτυχημένη. μου το λένε συχνά αυτό. Νομίζω αυτό όλων είναι... των εποχών έχει γράψει το Χάρι Πότερ. Έχει πει ότι στα πέταγαν. Πολύ κι άλλοι. Και ο... Τα βιβλία τη. Είχε, Είχε περισσότερες απορρίψει από. Η Λένα Μαντά που είχα εδώ καλεσμένη μου έλεγε ότι τα απέρριπταν τα βιβλία της. Τι έχουν απορρίψει βιβλία. Τα έχουμε πει με τη Λένα, να ξέρω. Ο Στίβεν Πρένσφιλτ Επομένω είναι μια αλήθεια. Ε, πολύ πολύ συγκρατή. Και ο Στίβεν Κίνγκ τώρα που το θυμάμαι. Ναι, νομίζω ότι το είχαν απορρίψει. Ναι, μιλιά. σαφέστατα. Okay. Ε, Μιλάμε να για δισεκατομμυριούχου. Αλλά από όλου αυτού. Λε τώρα, ε, είπε, εκατό λέω εγώ είναι αυτοί που ναι. έγιναν επιτυχημένοι. Ναι. Ξέρει πόσα εκατομμύρια όμω δεν κατάφεραν ποτέ να, να το κάνουν αυτό. Ε, γιατί δεν είχαν πραγματικά ταλέντο. Ε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν αυτό... είχαν ταλέντο. Υπάρχει και ο γραφομανή βέβαια. Που δεν είναι, μια... εύκολο, όχι, δεν, δεν μιλάω για την ικανότητα του κάποιου να γράψει. Δεν είναι εύκολο να εκδώσει ένα βιβλίο, να το υποστηρίξει και αυτό το βιβλίο να έχει την αναμενόμενη εμπορικότητα που θα σε κάνει νέε συγγραφέα και την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη όποτε θα να γράψει. Άρα, αν μπορούσαμε να αποκαλύψουμε ένα μεγάλο μυστικό, ε, θα ήταν το αν κανεί δεν εκδίδει τα βιβλία σα. Ίσως να αρχίσετε να σκέφτεστε ότι μπορεί και να μην γράφετε πράγματα που να αφορούν τους άλλους. Συγγνώμη, δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Λέω ακριβώς. ότι σε κάποιον μα ακούει τώρα και ναι. γράφει και τα στέλνει. Και κανεί δεν. Θα προσπαθήσει να τα, εκδείσει, ε, να τα εκδώσει. Τώρα με αυτό με λέει. Πάπα. με έναν άνθρωπο που ήρθε από τα Τρίκαλα στα 18 μου ναι. και μου λέγανε: Πού πα, Ρε Βλάχο, Πού πα εσύ τώρα στην Αθήνα να γίνει το ποιό. Δηλαδή, αν άκουγα του άλλου. Οι άλλοι που το λέγανε από πού ήταν, από το Παρίσι. <laughs> Είχα, γιατί είναι ναι, διάφορες. Ναι, διάφορες. Yes. Ε, θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει να κυνηγάει τα όνειρά του, όποια είναι αυτά. Yes. Εγώ θέλω να, να, πω στους ανθρώπους να μην χάνουν χρόνο, τα, ο χρόνος είναι πολύτιμο, είναι το ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Το χρόνο που έχουμε πρέπει να τον αξιοποιούμε, είναι και, και, γι' αυτό μιλάει και το βιβλίο μου, έτσι, mm -hmm. το Μια Νύχτα Ακόμη ουσιαστικά μιλάει για αυτό το περιορισμένο χρόνο που έχουμε, με έναν άλλο τρόπο βέβαια. Και πεταμένα λεφτά που λέω εγώ. Απλά έτσι να το πούμε απλά. Τα πεταμένα λεφτά. Πρέπει να έχει λίγο τη γνώση και να πει: Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Okay. Εγώ, όταν κατάλαβα ότι το κομμάτι τη υποκριτική στην Ελλάδα πεθαίνει με την κρίση. Όταν ξαφνικά πήγα στην επόμενη δουλειά μετά τη ζωή τη άλλη που έπαιζα, και ήταν κάποιε συνθήκε και με φωνάξαν στην επόμενη δουλειά έξι μήνε μετά, και μου είπαν όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τον τρόπο που θα δουλεύαμε. Λέω, όπα, εδώ το πράγμα πάει να γίνει. Τώρα ξαναρχίζει και ανθίζει λιγάκι η ελληνική τηλεόραση. Βλέπω ωραίε σειρέ που ξεκινάνε να γίνουν έτσι πιο προσεγμένε. Mm -hmm. Κάτι πάει να γίνει σιγά-σιγά τώρα. Και μακάρι θα χαρώ πολύ αν μου προκύψει μια καλή πρόταση να παίξω σε μια προσεγμένη και καλή σειρά. Δεν μπορώ την προχειρότητα. Αν σου ζητήσουν να παίξει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα γράφει. Αν μ γιατί τόσο δεν πολύ... θα έχει χρόνο. Ναι, Θέλω ναι. να πω ότι τι... ποια από τα δύο επαγγέλματα είναι α... Μα αυτό. Μα το κομμάτι τη συγγραφή mm -hmm. είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει. Δεν είμαι εργοστάσιο να παράγω ένα βιβλίο, να πρέπει να φτιάξω ένα βιβλίο κάθε χρόνο, να γράψω ένα βιβλίο Για Δεν χρόνο. Γιατί μένει και η είναι εργοστάσια. Έχουν στα συμβολιά του κάποιοι, αναγκαστικά. Εγώ δεν έχω τέτοιου. Έχω έναν εκδότη που με αγαπάει και τον αγαπάω πολύ, γιατί και... είναι και η γυναίκα μου εκεί. Είμαστε μαζί. Δεν έχουμε τέτοιε δεσμεύσει. Ε... Μπορώ να γράφω, έχω έμπνευση, θα γράψω και θα εκδώσω. Αν δεν έχω. Ο Χωμενίδη μου έλεγε, ήταν καλεσμένο εδώ και μου έλεγε ότι καμιά φορά είναι καλό να γράφει κατά παραγγελία. Απόψη του, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν το πιστεύει αυτό. Όχι, Εντάξει, όχι. είναι πολύ προσωπικό θέμα. Σαφέστατα και τη σέβομαι πολύ την άποψή του. Ο Χωμενίδη έχει αποδείξει ότι προφανώ κάτι κάνει καλά για να το κάνει. Αλλά εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Ε, γράφω όμω πειθαρχημένα, είναι άλλο το κατά παραγγελία και άλλο το να. Ξέρει ότι πρέπει να γράψει. Ότι σήμερα πρέπει να στρώσει κάτω τον ποπό σου και να γράψει αυτέ τι συγκεκριμένε λέξει. Είτε να τι πετάξει την επόμενη, αλλά πρέπει να πειθαρχήσει και να γράψει. Άρα αυτό γίνεται με ωράριο. Ναι, όταν μου λένε πολλέ φορέ. Θέλω κι εγώ να γράψω ένα βιβλίο. Τι πρέπει να κάνω, κάτσε να γράψω ένα βιβλίο. Mm. Δηλαδή, ξεκινάνε και πριν γράψουν το βιβλίο και λένε θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Αυτό όμω που συμβαίνει με ανθρώπου που γράφουν καλά είναι ότι είναι τόσο ε, απασχολημένοι με. Το να προσπαθούν να βιοπορίζονται, να τρέχουν στι δουλειέ του, να πηγαίνουν στα γραφεία του, να κάνουν όποια άλλη δουλειά υπάρχει, που δεν έχουν αυτή την ώρα για να κάτσουν στην καρέκλα και να προσπαθήσουν είναι, να βγάλουν είναι τη δουλειά είναι και, Χρειάζεται και μια πολυτέλεια, αυτό θέλω να πω. Σαφέστατα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και δεν του πει, πειράζει να πουλάνε πολλά βιβλία. Mm -hmm. Εγώ δεν έχω την δυνατότητα δυστυχώ. Θα ήθελα να την έχω και ελπίζω κάποιο να την αποκτήσω. Να μπορώ να καθόμαι και εγώ σε μια λίμνη μπροστά με το. Ναι. χωρί τσιμπουκί και τραγιά. Καλά, να καθομώ ναι, σε ναι. μια λίμνη. Λοιπόν, ε, κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα και την άνεση την οικονομική να γράφουν ένα βιβλίο κάθε 10 χρόνια. Mm -hmm. Οπότε χωρί να κουράζονται, α, α, ακούραστα, πώ να το πω, αβίαστα. Κάποιοι άλλοι όμω πρέπει να δουλεύουμε. Είναι επάγγελμα το να είσαι συγγραφέα σήμερα. Είναι Όσο... επάγγελμα, αλλά ισχύει αυτό που λένε οι Αμερικανοί: don't leave your day job, δηλαδή μην αφήσει την πρωινή σου δουλειά. Αν είναι το πρώτο σου βιβλίο και δεν ξέρει αν αυτό μπορεί να. Αυτό το λέμε και στην υποκριτική. Μάλιστα. Εγώ το λέω και στα νέα παιδιά που ξεκινάνε να κάνουν θέατρο και αυτά. Λέω, όπα, τι άλλο έχει το μυαλό σου παράλληλα. Άχη. Αλλά κάποια στιγμή είμαι 48 χρονών πια. Mm -hmm. ε, δεν μπορώ να μην επικεντρώνομαι σε αυτό που μου αρέσει. Πάει καλά αυτό που μου αρέσει. Αν αύριο μεθαύριο αυτό δεν πάει καλά, θα κοιτάξω να κάνω κάτι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου και δεν έχω θέμα να δουλέψω και να κάνω ό,τι δουλειά είναι. Αυτή τη στιγμή πάει εξαιρετικά αυτό. Ταξιδεύω. Ο κόσμο μου έχει, μ, έχει ανεβάσει πολύ. Πώ να σου το πω. Δηλαδή, όταν σε συναντάει άλλο στον δρόμο και σου μιλάει για τα βιβλία με έναν τρόπο που καταλαβαίνει ότι κάτι έχει κάνει στη ζωή του. Mm -hmm. Κάτι έχει αγγίξει στη ζωή του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ. Το βλέπει λίγο σαν ρόλο επειδή είσαι και ηθοποιό. Όλα είναι ρόλοι στη ζωή μας. μα. Ο, σε, όλους, σε όλα τα βιβλία υπάρχουν χαρακτήρε που θα μπορούσαν να του κάποια στιγμή, χωρίς να θέλω βέβαια, εννοείται, έτσι. Και ακόμα και τους γυναικείους ρόλους. Εγώ λατρεύω τους γυναικείους ρόλους. Mm -hmm. Λατρεύω τους γυναικείους χαρακτήρες στα βιβλία μου. Δηλαδή νομίζω ότι γράφω για να μπορώ να δημιουργώ γυναικείους χαρακτήρες στα βιβλία μου. Έτσι, χωρί να έχω κανένα να πάνω. Είμαι, είμαι ένας ένα μικρό αρχιτέκτο, ένα μικρό θεό και τη φτιάχνω όπω θέλω εγώ mm -hmm. την κάθε γυναίκα στα βιβλία μου. Και γι' αυτό και αρέσουν και αρέσουν πολύ δηλαδή, τα, τα βιβλία μου που περισσότερο στι γυναίκε. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, έχουν πολύ μεγαλύτερη επίγυση στα βιβλία ε, μου ε, στι γυναίκε. Του φτιάχνει λοιπόν με αρχιτεκτονικό τρόπο του χαρακτήρε. Ε, του καταστρέφει. Αυτό ίσω ισχύει περισσότερο στα θρίλερ, στι ιστορίε τη αστυνομική. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο. Επειδή ζει μαζί με του χαρακτήρε που λε, δεν μ' αρέσει καθόλου πια αυτή ή αυτό. Ε εγώ λειτουργώ θεατρικά με του χαρακτήρε μου. Δηλαδή, βάσει των αναγκών του, δημιουργώ του χαρακτήρε μου. Αν ο χαρακτήρα μου ε, δεν έχει να μου δώσει κάτι άλλο, τον στέλνω από εκεί που ήρθε. Δεν, δεν έχω mm -hmm. τέτοια θέματα δηλαδή. Θα έγραφε ένα βιβλίο που ξέρει από την εμπειρία σου ότι είναι δύσκολο να έχει εμπορική επιτυχία. Γιατί να το κάνω αυτό, Γιατί, Γιατί μπορεί να θέλει να, να εκφραστεί. Αυτό ναι, θα το κάνω κάποια στιγμή. Mm -hmm. Εννοείται θα το, το κάνω. Τώρα πάντω γράψουμε με εμπορικό κριτήριο. Δεν είναι κακό αυτό. Καθόλου κακό. Δεν ντρέπω καθόλου να το πω. Θέλω να πουλάνε τα βιβλία μου. Δεν τα γράφω για να τα διαβάζουν συγκεκριμένα. Άρα, μου. όταν είσαι στη σελίδα 125 και πα να γράψει την 126. Λε ε, 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 αυτή η τροπή στην υπόθεση μπορεί να μην αρέσει. Α γράψω κάτι άλλο. Ναι, βέβαια, το έχω κάνει πολλέ φορέ. Μα διαβάζω και ξαναδιαβάζω, έχω σβήσει πράγματα. Ε, μην πα μακριά, σήμερα, σήμερα το πρωί, έσβησα ένα ολόκληρο κεφάλαιο που γράφω για και το καινούριο μου βιβλίο, επειδή θεωρούσα ότι δεν κολλάει, δεν θα έχει απήχηση, δεν θα αρέσει. Δεν θα αρέσει. Αλλο ναι. δεν κολλάει, άλλο δεν θα έχει απήχηση. Δεν θα αρέσει τον κόσμο. Λέω, δεν κολλάει, πάνε μαζί αυτά για μένα. Mm -hmm. ε, σαφέστατα όμω. Δεν μπορεί να γράφει εμπορικά βάση μόνο ε, του τι θέλει το κοινό. Αν δεν βάλει και τη δικιά σου ψυχή μέσα σε αυτό που γράφει, θα γίνει ένα μηχάνημα που παράγει μόνο ότι αρέσει τον κόσμο και κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, νομίζω ότι η αξία των πετυχημένων συγγραφέων, έτσι, για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, στην Ελλάδα και παγκοσμίω και όλα τα χρόνια ήταν η προσωπική πινελιά που έδινε ο καθένα. Μέσα σε όλη την εμπορικότητα που μπορεί mm -hmm. να έχει έτσι, ε, η γραφή του και. Ποιο είναι ο καλύτερο συγγραφέα στον κόσμο. Απλή ερώτηση. Ο Ευριπίδη. Δηλαδή η αρχαία τραγική, αν σκεφτεί. Σεναριογράφη όμω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και ο Σοφοκλή, και ο Ευρυπίδη, και ο Εσχήλο. Δηλαδή. Δε, τώρα είπατε. Σεναριογράφη, είπα Ευρυπίδη... λογοτέχνης πώ το βλέπει εσύ. Ε, τι, για ποιον τώρα μιλάς, για αυτούς. Για <laughs> Τα έκανε όλα αυτό. Αυτός είχε, δηλαδή κάθε έργο αυτών όλων και των τριών, ας πούμε, που είναι Μου λέει μας. η Λιαλάπα η οποία είναι εδώ γνωρίζει πολύ καλά την λογοτεχνία, ότι ο Ευρυπίδη έκανε πάρα πολύ, κεντούσε τους γυναικείους ρόλους, όπως μου λέει. να, και εγώ το ίδιο κάνω. <laughs> λοιπόν, ε, αυτοί δεν ξέρω από πού το είχαν τη γνώση, είναι σαν να λες από κάπου που κάποια εξωγήινη μορφή ή δύναμη τους έδωσε όλη αυτή τη γνώση, να φτιάχνουν τέτοιες πλοκές σε ένα κειμενάκι και να εμπεριέχεται το σύμπαν μέσα σε αυτά τα έργα. Ο Ιδίποδας Τύρανος, η Λέκτρα, όλα αυτά τα έργα που έχουν Αυτό γράψει... που ξέρουμε εμείς σήμερα για το έργο τους. Ε, έχει, ε, έχει, αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί. Είναι το δέος του μεταφραστή που λέμε πολλές φορές. Είναι άλλο αυτό που έχουμε εμείς μπροστά μας από αυτό που έγραφαν εκείνοι. Ε, μα η αξία αυτών των κειμένων νομίζω ότι γραφτήκαν 2.500 χρόνια, πόσα χρόνια γραφτήκαν πίσω, και έχουν την ίδια αξία και σήμερα. Δηλαδή βρίσκει πράγματα στο σήμερα και λε, δεν είναι δυνατόν. Ε, α μιλήσουμε για τον Αριστοφάνη. Α πούμε, ο Αριστοφάνη θίγει θέματα στι mm. κομμωδίε του, που η πολιτική μα. Να πιο άμεσο. Ναι, mm. θα μπορούσαν να τα διαβάζουν και να, είναι, να γίνονται σήμερα στη Βουλή, mm. α πούμε. Σημαίνουν και σήμερα. Ε, εντάξει, σαφέστατα. Ε, σήμερα δεν μπορεί να σημαίνει αυτό που σημαίνει στην ηλέκτρα, α πούμε. Να παίρνει τον αδερφό μικρό και να τον παίρνει, να τον πάνε και μετά να γυρίζει, να ψάχνει να βρει να σκοτώσει Όχι, πι... Αλλά άλλα θεματάκια υπάρχουν Θεματάκια όμω τέτοια παρεμφερή. <χαι> Σαφέστατα υπάρχουν. <χαι> αυτό που λέω εγώ είναι τόσο δυνατά αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, αν καταστρεφόταν όλα τα βιβλία του κόσμου και μπορούσαμε <χαι> να σώσουμε δύο από αυτά, δύο-τρία από αυτά τα κείμενα, θα μπορούσε να είναι η αρχή ξανά του να γραφτούν ξανά όλα τα βιβλία του κόσμου ξανά από αυτά τα κείμενα. Ωραία. Επομένω, πάω στο επόμενο ερώτημα που είναι. Έχει τελικά σημασία να διαβάζει πάρα πολλά βιβλία. Σαφέστατα. Πολλά. Για να είσαι καλό συγγραφέα ή καλό αναγνώστη. Να διαβάζει καλά βιβλία. Mm -hmm. Τι είναι το καλό βιβλίο. Ε, τουλάχιστον να κάνει μια έρευνα πριν μπει και διαβάζει κάποια. Εντάξει, τα κλασικά αυτά τα, τώρα μιλάμε. Αν είσαι συγγραφέα και δεν έχει διαβάσει του κλασικού μα, mm -hmm. αν δεν, δεν έχει διαβάσει όλα τουλάχιστον τα κείμενα, ε, τα έργα. Έτσι, τα βασικά, ή δεν έχει πάει να τα δει τουλάχιστον. Μπορεί να τα διαβάσει, αν πας να τα δει, δεν μπορεί να γράψει. Δεν έχει αυτή την αίσθηση τη Έχουμε μια κληρονομιά απίστευτη. Και δεν το λέω τώρα με αυτό το στυλ. Είμαστε Έλληνε και έχουμε την κληρονομιά έτσι. Πραγματικά έχουμε μια κληρονομιά. Ούτε εμεί ξέρουμε το βάρο αυτή τη κληρονομιά. Καλά, κάποιο άλλο μπορεί να σου έλεγε ω Σέξπιρ. Σαφέστατα Είσαι, με ο Σέξπιρ. Σαφέστατα. Με. Σαφέστατα. Μεταγενέστερα ο Σέξπιρ έχει αφήσει εντάξει και τα έργα. Αγαπώ το Σέξπιρ. Έχω παίξει πολλά πράγματα και στη σχολή και γενικότερα. Ε, και έχω διδάξει και κείμενα του Σέξπιρ. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπο πρέπει να διαβάζει. Πρέπει να διαβάζει πολύ και πρέπει να διαβάζει καλά. Και δεν πρέπει να κολλάει αυτό που λέγαμε πριν. Αν δεν σε αρέσει κάτι. Εγώ κολλάω άφησε με πράγματα το... που δεν μου αρέσουν. Τότε. Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ. Είναι πολύ λίγο ο χρόνο και πολλά τα καλά βιβλία που πρέπει να προλάβουν να διαβάσουν. Γιατί αν κολλά ένα βιβλίο που δεν σε αρέσει, δεν σου κάνει κλικ, μπορεί να είναι αριστούργημα. Έχω διαβάσει, έχω ξεκινήσει να διαβάζω ε, βιβλία τα οποία θεωρούνταν αριστούργηματα ή παγκόσμια best seller, που εμένα δεν μου λέγαν τίποτα. Ναι. Άφησα στην άκρη και πήγα παρακάτω. Δεν πιστεύω ότι όλα μου τα βιβλία θα αρέσουν σε όλου του ναι. ανθρώπου. Θα πέρασαν να πούνε δεν μ' άρεσε, το παράτησα. Okay. Εντάξει, υπάρχουν επίση αυτοί που σου λένε ότι εγώ δεν μπορώ να διαβάσω κλασική λογοτεχνία. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι το οποίο είναι Α... πομπόδε, είναι σε άλλη γλώσσα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα με του Έλληνε λογοτέχνε. Ότι και οι μοντέρνοι Έλληνε λογοτέχνε συχνά γράφουν σαν να ζουν 10 χρόνια, 100 χρόνια πριν. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό μην μου πει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Εγώ αλλά... το αντιμετωπίζω πάρα πολύ και σαν γι' αυτό. Δεν θέλω γιατί... να γράφω έτσι εγώ. Έστα. Όχι. Δεν γράφει έτσι. <laughs> <laughs> αλλά μοντέρνα λογοτεχνία, αυ... αυτή μου λογοτεχνία που είναι σαν αγροτιά στο μάχη, είναι δύσκολο να τη βρει στην Ελλάδα. Είναι... Να γράφει Έλληνα έτσι. Είναι εγώ αισθάνομαι δύσκολα, ότι υπάρχει όμως... μια εξέλιξη στο εξωτερικό, σαν να έχουν τη Φεράρι και εμεί είμαστε με το αυτοκινητάκι το όχι, που Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνε συγγραφεί. Δεν λέω κακή. Ω προ το σύγχρονο. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Mm. Έχεις δίκιο. Αυτή η σύγχρονη ματιά, και τώρα μου αρέσει που το συζητάμε, γιατί ξέρει ότι ε, μου λε, εγώ το επεξεργάζομαι και λέω: Κοιτάξτε, να δει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Ε, αυτή η γροθιά στο μάχη που σου δίνουν κάποια βιβλία, α πούμε, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι, ε, που είναι πιο μοντέρνα, πιο. Ε... Δεν, δεν, έχω, δεν έχω δει αυτή την εξέλιξη στου Έλληνε συγγραφεί. Ναι. Είναι σαν να, έχει, σαν, σου λέω, σαν να είναι δεκαετίε πίσω. Αυτό είναι έβαλε το θέμα τώρα, δικόνου. μεγάλο να ξέρει. Μεγάλο θέμα. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα κλασική λογοτεχνία πια. Ναι. Τη γυναίκα τα Μικρο... βιβλία τη γυναίκα τα διαβάζει. Με... Σαφέστατα. Σήμερα διάβασα το καινούριο τη. Το οποίο θα εκδοθεί. Όταν τελειώσει, διαβάζει ο ένα τα βιβλία του άλλου. Όχι. Με την Μαρίνα έχουμε μια συνεργασία. Mm -hmm. ε, ε, τη συνε... τη εννοώ συνεργασία. Ε, ε, εγώ διαβάζω πολύ περισσότερο. Του γράφει καλύτερα. Η Μαρίνα γράφει παιδικά βιβλία και εικονογραφία. Δεν έχει σημασία. Ποιο γράφει καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η Μαρίνα είναι πολύ πιο σημαντικό από okay. το δικό μου έργο, γιατί το έργο τη Μαρίνα είναι ότι χτίζει αυτού του ανθρώπου, αυτά τα παιδιά, τα μελλοντικά παιδιά τα οποία θα γίνουν οι μελλοντικοί αναγνώστε, οι μελλοντικοί πολίτε ευσυνείδητοι. Εγώ απευθύνομαι πια σε λίγο πιο κατασταλλαγμένε καταστάσει. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει του ανθρώπου. Ε, νομίζω ότι η παιδική λογοτεχνία ε, στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη άνθηση. Ε, υπάρχει πολύ αξιόλογο βιβλίο γύρω από αυτά. Εμεί συνεργαζόμαστε. Εγώ, εγώ κυρίω δηλαδή παρακολουθώ. Η Μαρίνα θέλει στο τέλο. Δεν θέλει να τη λέω πολλά πράγματα για την ιστορία. Θέλει την έκπληξη. Mm -hmm. Θέλει να, να, να την κρατάω λίγο σε αγωνία, mm -hmm. να μην ξέρει πολλά Σακώνονται πράγματα. Τσακώνονται δύο συγγραφεί ε, μέσα στο σπίτι για θέματα λογοτεχνικά. Αμέ, αμέ. Αμέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να ξέρει. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν ανακαλύπτει ότι κάποιο σου κάνει μια παρατήρηση, είτε εγώ είτε η Μαρίνα. Και έχει δίκιο. Στην αρχή δεν τον δέχεσαι. Mm -hmm. Αλλά μετά δεν μπορεί να το δεχτεί. Έχει δίκιο. Δεν να υπάρχει το... ζήλια. Ζήλια, όχι, 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 Επειδή είναι διαφορετικά το τομεί, εγώ δεν ναι, ξέρω. Γράφαμε... Δύο συγγραφεί είναι δύο συγγραφεί Αν γράφαμε το ίδιο είδο, θα υπήρχε σίγουρα. Νομίζω ότι έχουμε βρει μια πολύ ωραία ισορροπία μετά. Δεν έχει σκεφτεί να γράψει παιδικό βιβλίο. Όχι, όχι, ποτέ δεν το Όχι. <laughs> δεν, θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω πραγματικά. Δεν θέλω να. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δεν θέλω. Το κάνει τόσο καλά η Μαρίνα που νομίζω ότι θα είναι ο ανταγωνισμό. Δηλαδή η σύγκριση θα είναι πολύ δύσκολη. Επειδή πρόσεξε, όταν γράφει και εικονογραφεί, ουσιαστικά κάνει εικόνα, του ήρωε όπω εσύ θέλει. Αυτό δεν το κάνουν πολλοί συγγραφεί παιδικών βιβλίων. Mm -hmm. Είναι πολύ λίγοι που γράφουν και εικονογραφούν έτσι. Ε, οπότε κάνει κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή την ταλαιπωρεί τόσο πολύ η εικονογράφηση, πολύ περισσότερο το να γράφει ε, το mm -hmm. κείμενο. Το κείμενο μπορεί να το γράψει ένα απόγευμα, ένα παιδικό βιβλίο. Mm -hmm. Ωραία, και να πούμε και για αυτού που μπορεί να μην το ξέρουν και να μην έχουν μπροστά του το βιογραφικό σου, ότι είσαι παντρεμένο με τη Μαρίνα. Είμαι παντρεμένο με τη Μαρίνα Γιώτη. Είναι και αυτοί, είμαστε μαζί σε εκδόσει Διόπτρα και οι δύο mm -hmm. τα τελευταία χρόνια εκδίδουμε εκεί τα βιβλία μα. Η Μαρίνα είναι εικονογράφο και συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εγώ είμαι ενηλίκον. Mm -hmm. Ωραία. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πολλέ φορέ και τα παιδικά βιβλία είναι βιβλία ανηλίκων. Ε, θα σου πω: Η Μαρίνα έχει, έχει γράψει μια σειρά βιβλίων. Το Μια Καρδιά, το Μια Γκαλιά και το Μια Στιγμή, το Μια Καρδιά ειδικά. Είναι ένα βιβλίο που νομίζει ότι είναι παιδικό, το διαβάζουν ενήλικε και κάθονται στη γωνία και κλαίνουν. Ειδικά οι μαμάδε. Καλά, δεν το συζητώ. Με πολλά παιδικά βιβλία κλαίνουν οι μαμάδε. Τα παιδιά το... είναι. Τα... Εγώ, εγώ στι <laughs> παρουσιάσει <laughs> μου, στις παρουσιάσεις μου, το κάνω ω πείραμα. Λέω, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι λίγε λέξει. Λέω, καθίστε και στη γωνία να το διαβάσετε αυτό. Και φωνάζω του άλλου. Ελάτε, λέω να δούμε τώρα σε λίγο, μόλι τελειώσει που θα κλαίει. Και, ε, ε, στο 90% των περιπτώσεων οι άνθρωποι κλαίνε. Κλαίνε με έναν δάκρυ πολύ λιτρωτικό όμω, πολύ όμορφο. Μάλιστα. Σε 50 χρόνια από τώρα, στο Wikipedia, δίπλα στο όνομά σου, δίπλα στο συγγραφέα Μία πρόταση που θε. 98 θέλεις. λογικά, αν ζω, έτσι ναι. θα είμαι. Ναι. Τι, τι να γράφει. Τι θε να γράφει, δίπλα. Άλλαξε τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αυτό ωραίο. νομίζω ότι θα είναι το πιο ωραίο στο βιογραφικό μου. Ότι κατάφερα να αλλάξω λίγο τη ζωή του κάποιων ανθρώπων. Ε, το, το ζω, ειδικά με το τελευταίο βιβλίο που είναι ένα άλλο βιβλίο πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Μια νύχτα ακόμη. Μια νύχτα ακόμη, ναι. Ε, νομίζω ότι ερχόμαστε σε αυτό το πλανήτη για να αφήσουμε κάτι πίσω μα. Αλλιώ δεν έχει νόημα η παρουσία μα εδώ. Είμαι σίγουρη ότι το έχει κάνει. Όχι ακόμη. Θέλω λίγο ακόμη. Θέλω λίγο περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.